Νέο πρόγραμμα επτάμινη απασχόληση με 20.000 θέσει εργασία αναμένεται να υλοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει εντό του Απριλίου και θα αφορά την επιδότηση του 100% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν την εργασιακή εμπειρία. Το πρόγραμμα θα έχει επτάμινη διάρκεια και θα καταβάλλεται στου ωφελούμενου μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό 780 ευρώ μεικτά, ποσό που θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα μετά τι αυξήσει στου μισθού που θα δοθούν για το 2020. Καθώ και αναλογία δώρων, εορτών και επιδόματος αδεία. Οι συμμετέχοντε στο πρόγραμμα για το χρόνο συμμετοχή σε αυτό υπάγονται στη μεικτή ασφάλιση του ΕΕΦΚΑ. Οφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρό Ανέργων των Κέντρων Προώθηση Απασχόληση τη ΔΥΠΑ, απόφυτο οποιασδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι άνεργοι πρέπει να είναι Έλληνε πολίτε ή πολίτε άλλου κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή είναι ομογενεί που έχουν δικαίωμα διαμονή και απασχόληση στη χώρα μα ή πολίτε τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονή ή εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Αναφορικά με τη διαδικασία, οι επιχειρήσει υποβάλλουν αιτήσει στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα τη ΔΥΠΑ και προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα τη θέση. Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληρεί τι προποθέσει και στη συνέχεια οι εργασιακοί σύμβουλοι του οργανισμού υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίου σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα τη καινή θέση. Τέλο, η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο. Για την πρόσληψη των 20.000 νέων, απαραίτητη προπόθεση για την επιχείρηση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού το προηγούμενο τρίμηνο λόγω καταγγελία σύμβαση εργασία. Δεν μπορούν να υποδειχθούν ω άνεργοι σε παρόχου επιχειρήσει άτομα που κατά το τελευταίο 24 μήνο πριν από την ημερομηνία υπόδειξή του στην επιχείρηση είχαν απασχοληθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσει που συνιστούν με την ετούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσει που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή. Διαλύωτο και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητα από του ίδιου ή άλλου εργοδότε ή εταίρου. Είχαν απασχοληθεί στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα ή είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο έτερο ή ο εργοδότη έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθή σε επιχείρηση και είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή πρώτου βαθμού εξαίματο ή εξαγχιστία με τον εργοδότη.